Πρώτο θέμα τη επικαιρότητα, βεβαίω σήμερα, τα όσα εκτελήθηκαν στην Ουάσιγκτον μετά τη συνάντηση του Μπλίνκερ με τον Τσαβούσογλου. Σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Τσαβούσογλου έβγε εκνευρισμένο από τη συνάντηση. Αυτό δεν πήγε καλά συνάντηση. Κάτι δεν πήγε δεν καλά. Κάτι δεν πήγε καλά. Δεν πήρε αυτά μάλλον. που ήθελε. Λοιπόν, ταυτόχρονη σύνδεση με τον Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη και τον συνάδελφό μα τον Χριστόδουλο Θανασάτο στι ΗΠΟ... Πολιτείε, τον ανταποκριτή του Σκάι. Καλημέρα και στου δύο αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε με τον Μανώλη. Τι λέγεται Εναι. στην Τουρκία, Μανώλη, για αυτή την. Συνάντηση και τι είπε και ο Τσαβούσογλου, βεβαίω, γιατί έκανε μια συνέντευξη τύπου. Ναι, φαίνεται ότι πρώτα απ' όλα αυτά που είπε ο Τσαβούσογλου ε, ανέφερε 7 φορέ το όνομα του Μενέντε. Δηλαδή, Μενέντε εδώ, Μενέντε εκεί. Ε, άκουσα όλη τη συνέντευξη τύπου. Μενέντε παραπέρα. Άρα, ναι. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι η συνάντηση ήταν με τον Πλίνια και όχι με τον Μενέντε. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν σοβαρά εμπόδια, αυτό καταλαβαίνουμε από το Κογκρέσο και αυτό αναφέρθηκε και στη συνάντηση με τον Μπλίνκεν που είχε μια διάρκεια μια μισή ώρα. Θα μα το πει και ο συνάδελφό μα από τι ΗΠΑ. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε από την Τουρκία είναι ότι η Τουρκία δεν πήρε ημερομηνία για τα F-16. Το λέει ο αυτό. Υπάρχει το εμπόδιο του Κογκρέσου. Αναφέρθηκε αυτό. Φαίνεται ότι ο Μπλίνκεν έθεσε το θέμα τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Γιατί ο, ο είπε ότι λένε ότι. Δεν πρέπει να, συν... πρέπει να συνδέονται αυτά τα θέματα F-16 και ένταξη της Σουηδίας Φιλανδίας. Εμεί δεν θέλουμε, είμαστε μέλο του ΝΑΤΟ, χρειαζόμαστε αεροσκάφη, αλλά προφανώ στέθηκε αυτό το ζήτημα. Εκνευρισμένο και με την Ελλάδα, έθεσε ζήτημα αποστατιωτικοποίηση των νησιών με αμερικανικά όπλα, όπω δήλωσε χαρακτηριστικά. Εκνευρισμένο με τι βάσει των Αμερικανών στην Ελλάδα. Ε, νομίζω μετά από τι συνάντησει του Μπλίνκεν, τόσε αναφορέ στο Μενέντε και τόσε αναφορέ στην Ελλάδα, φαίνεται ότι προ το παρόν, F-16 Η ημερομηνία δεν δόθηκε. Και βεβαίω υπάρχει αναμονή από τη πλευρά τη Τουρκία. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι η συνάντηση δεν είναι πάντα. Άρα, είναι ο ορισμό μια τελείω άκαρπη συνάντηση, Μανώλη. Ε, εκεί οδηγήθηκε το πράγμα, διότι και η Τουρκία δεν ανάβει το πράσινο φω για την ένταξη τη Ιδία και τη Φιλανδία. Έχει επίσημε δηλώσει, επίσημότατε από τον Κάρ και από τον Ερντογάν, για εισβολή στα ελληνικά νησιά μια νύχτα ξαφνικά, όπω και με ε, τον ταϊφούν, επίθεση με τον Ταϊφούν στην Αθήνα. Βεβαίω τώρα λένε ότι σέβονται τα, τα σύνορα, αλλά οι Αμερικανοί φαίνεται ότι έστειλαν ξεκάθαρα μηνύματα. Πόσο μάλλον ο Μενέντε που έκανε 7 φορέ αναφορά ο Τούρκο πρόεδρο, ο, ο υπουργό εξωτερικών. Ε, στο όνομά του. Και πρέπει πριν παρακολουθήσουμε δύο αποσπάσματα από αυτά που δίνει ο Σαββού Ογλού, απλώ να πω επειδή σε άκουγα με τον Παύλο Τσίμα το πρωί στο ραδιόφωνο, ουσιαστικά έχουμε αντιστροφή του εκβιασμού. Δηλαδή οι Τούρκοι έλεγαν ε, δώστε μας τα F16 για να μπει η Σουηδία και η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά φαίνεται ότι οι Αμερικανοί τους λένε τώρα: αφήστε πείτε να ναι να για μπουν. τη Σουηδία και τη Φιλανδία και θα δούμε για τα F16. <laughs> Πάμε να παρακολουθήσουμε δύο αποσπάσματα και αμέσως μετά στι Πολιτείες από όσα δήλωσε τη Σαβούσοβλου. <laughs> Yunanistan'ın son zamanlardaki provokasyonları hakkında da örnekler vererek işte NATO misyonu çerçevesinde faaliyette faaliyet içinde olan F-16'lara radar kilitlemesi gibi yönetim kararlı durursa neticede kongrede Menendez gibi bazı üyelerin şu anda sadece Menendez'in sesi çıkıyor ama farklı üyeler de olabilir. Bunların yani engelleme bu süreci engelleme ile ilgili adımlarına, adımları karşısında ...yönetim güçlü bir duruş sergilerse... ...bu iş çözülür. Sonuçta e, burada yönetim de... ...başkaları da kongreye veya şuraya... ...buraya atmasın. Biz ama... ...bizim elimizi kolumuzu bağlayacak... ...yani işte bir F-16... ...modernizasyonu ve yeni modellerin... ...satışı var. Dolayısıyla Türkiye'ye her istediğimizde... ...yaptıralım bu vesileyle, anlayışıyla... ...bu işler yürümez. Bu işlerin böyle... ...yürümeyeceğini de... ...dosta, da, düşman da herkes gördü. Finlandiya ve İsveç'in... E, ...üyelik sürecinin hızlanmasının... Kongre üzerinde her ne kadar bu iki konunun doğrudan bağlantısı olmasa da olumlu etkisinin olacağını herkes söylüyor zaten. Biz de bu iki farklı konunun birbiriyle ilintilendirilmemesini gerektiğini söylüyoruz. Aynı şekilde Türkiye Yunanistan ilişkilerinde her ne kadar son zamanlarda bazı açıklamalarıyla bunu dengelemeye çalışsalar da fiiliyette bu denge'nin bozulduğunu görüyoruz. Ve ben, ben sadece Menendez veya birkaç tane kişinin e, Türkiye'nin F-16 e, alımının engellenmesi yönündeki açıklamaları e, için söylemiyorum. Yani de o nedenle bunu söylemiyorum. Ama şimdi silahsızlandırılmış adaların statüsünü Yunanistan ihlal ediyor ve ABD'nin verdiği zırhlı araçlar buraya gidiyor ve ABD'nin bu konuda herhangi bir e, itirazı olmadı ya da gönderemesin demedi. Yunanistan sürekli 9 tane üssün e, Türkiye'yi dengelemek için kurulduğunu e, söylemesine rağmen ama bugün Blinken'la yaptığımız görüşmede e, Bill Lincoln, e, her iki tarafa da aynı çağrıda bulunuyoruz. Her iki tarafla da eşit şekilde ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Şabacar'ı da nasıl söylüyor? Πού από τι yine Αμα είναι εκνευρισμένος ο άνθρωπος ο Λιμού, έτσι γίνεται. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε στο Χριστόδουλο. Γεια σου Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν συνδέουν άμεσα το θέμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας με τα F-16, αλλά έμεσα. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που διαμηνύεται στον κύριο Τσαβούσογλου είναι ότι μια κίνηση καλή θέληση σε αυτό το θέμα ενδεχομένως να αλλάξει και σε ένα μεγάλο βαθμό ή τουλάχιστον να μαλακώσει εντό εισαγωγικών τη στάση του Κογκρέσου πάνω στο θέμα των F-16. Από εκεί πέρα να αναφέρουμε ότι διευκρινίστηκε από το State Department όσον αφορά σε ένα άλλο κομμάτι, γιατί ναι. υπάρχει η αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 και οι κυρώσεις Κάτσα, ότι ουσιαστικά αυτές οι κυρώσεις σε περίπτωση που προχωρούσε η διαδικασία δεν θα αποτελούσαν εμπόδιο, διότι το μπαν έχει επιβληθεί στην τουρκική βιομηχανία όπλων και όχι στην Τουρκία ως κράτος, δεν επιβάλλεται σε κράτη ναι. το μπαν αυτό. Οπότε δεν δε θα δημιουργούσε πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, δημοσίευμα του Reuters αναφέρει σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση Αφενό αφενός σχολιάζει το γεγονός ότι ο κύριος Τσαβούσογλου προσκλήθηκε μετά από δύο χρόνια στην Ουάσιγκτον τη στιγμή mm -hmm. που με τον κύριο Μπλίνγκεν έχουν συναντηθεί σε διάφορες συνόδους του ΝΑΤΟ και αυτό τονίζει το ενδεχομένω να δείχνει ότι οι σχέσεις των δύο χωρών δεν βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό σημείο και επίσης τονίζει, ε, ε, ουσιαστικά επικαλούνται τη δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου, η οποία αναφέρει ότι ο κύριο Μπάιντεν υπό αυτέ τι συνθήκε, ο Λευκό Οίκο μάλλον, δύσκολα θα πήγαινε κόντρα στην αντίρρηση του κυρίου Μενέντε, ιδίω βέβαια εάν δεν υπάρχει αλλαγή στάση με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, mm -hmm. γιατί μην ξεχνάμε ότι ναι, μεν ο κύριο Μπάιντεν μπορεί με το προεδρικό βέτο να χρειάζεται μετά τα δύο τρίτα της πλειοψηφίας του Κογκρέσου για να το υπερβεί ο κύριος Μενέντες, όμως, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να έχει μια κόντρα με τον κύριο Μενέντε. Επίση, αναφέρουμε ότι δεν υπήρχε κοινή συνέρευξη τύπου ανάμεσα στου δύο υπουργού, το οποίο βέβαια το State Department επισήμω το απέδωσε σε πρακτικά θέματα όπω το πρόγραμμα των δύο υπουργών. Ενώ και η κοινή δήλωση που εξέδωσαν η αμερικανική και η τουρκική πλευρά μετά τη συνάντηση, θα λέγαμε ότι φαντάζει σαν διεκπαιρεωτική. Αναφέρει ότι συζητήθηκε στο πλαίσιο τη αμυντική συνεργασία και το θέμα των τη αναβάθμιση των τουρκικών F-16, ενώ και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρετε αναφέρεται πω επισημάνθηκε ανάγκη σταθερότητα στην περιοχή, όπω επίση και διατήρηση ενό καναλιού επικοινωνία. Ευχαριστούμε να πολύ, ευχαριστούμε. Να Χριστό, που είσαι καλά πάρα, πάρα, και καλή ξεκούραση βεβαίω, γιατί τώρα είναι. Τι ώρα είναι στη Νέα Υόρκη, 5 και 25. Μάλιστα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.